Με μεγάλη τιμή και συγκίνηση μιλώ στην εκδήλωση του ΚΚΕ σήμερα, ενός κόμματος που εγώ τουλάχιστον συμπορεύομαι από το 2019. Ενός κόμματος που είναι αναπόσπαστο κομμάτι του ελληνικού λαού, εκφράζοντας και υπερασπίζοντας την εργατική τάξη της χώρας μας στον ένα αιώνα της ζωής του. Αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά του κόμματος ήταν που μέσα στη μακρόχρονη διαδρομή του το οδήγησαν να αντέξει μια σειρά από πιέσει, προκλήσει, διώξει, τσαλακώματα και επεμβάσει από υπεριαλιστικά αστικά κέντρα και μηχανισμού και οπορτουνιστικού κύκλου εντό και εκτό συνόρων. Πρόκειται για το μοναδικό κόμμα στον κόσμο που κατά το δεύτερο μισθό του 20ου αιώνα κατάφερε να απαλλαγεί από οπορτουνιστικές παρεκκλήσεις, να διαχειριστεί την ήττα του κομμουνιστικού κινήματος του προηγούμενου αιώνα που σηματοδότησαν οι ανατροπές του 89-91. Θα έλεγα όχι τυχαία. Το Κουκουέ γεννήθηκε και ατσαλώθηκε μέσα στις συνθήκες δύσκολων δεκαετιών όπου η εργατική τάξη της χώρας έδινε τις πρόχειτες μάχες της για την κατοχήρωση δικαιωμάτων που μέχρι ακόμα είναι ζωντανές. Μπήκε λαβωμένο από τις διώξεις στη δεκαετία του 40, και κατάφερε να γίνει φάρος και εμπνευστή του λαού μας για τη λευτεριά με όχημα το ΕΑΜ, ενώ έδωσε τη μάχη για κοινωνική απελευθέρωση με τη συγκρότηση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Με αυτή την πύρα, με αυτά τα εφόδια, δεν σταμάτησε ποτέ να υπερασπίζεται την ιστορία του, αλλά και την ιστορία του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος. Και είναι αλήθεια πως όταν αντλείς τις δυνάμεις σου από τις θυσίες όλων αυτών των χρόνων, και από το δίκαιο της εργατικής τάξης, τότε όσα εμπόδια και αν προκύψουν, όσες αμφιταλαντεύσεις και αν υπάρχουν κάτω από το βάρος των εξελίξεων, θα ξαναβρίσκεις τον κομμουνιστικό δρόμο να χαράξεις νέα απορία για το μέλλον. Ήθελε μεγάλη δύναμη τη δεκαετία του 90 να σηκώνει τη σημαία με το σφυροδρέπανο, όταν όλοι μιλούσαν για την αιωνιότητα του καπιταλισμού. Ήθελε κότσια να μην μπει στο δρόμο της συμπόρευσης και ενσωμάτωσης τελικά στη σοσιαλδημοκρατία. Το ΚΚΕ δεν εφησυχάστηκε εφυσυχ... για να παραμείνει μια μικρή οργάνωση που απλά θα υπερασπίζεται στήρα την ιστορία του κομμουνιστικού κινήματος. Στάθηκε κριτικά απέναντι στην ιστορία του κινήματος σαν ζωντανό κομμάτι της και άνοιξε νέο δρόμο. Μελέτησε και μελετά, έβγαλε συμπεράσματα και προχωράει στις νέες συνθήκες, στο νέο κόσμο που συνάμα είναι και τόσο παλιός όσο το σύστημα της εκμετάλλευσης. Δεν ήταν δυνατόν αυτή η προσπάθεια να γίνεται μόνο σε επίπεδο μελέτης και επεξεργασίας θέσεων ή ακόμα και προγράμματος. Αυτή η διαδικασία οφείλει να συνοδεύεται με την ενεργό συμμετοχή στην πάλι, με την παρουσία και την πρωτοπόρα δράση των κομμουνιστών στους μικρούς και μεγάλους αγώνες του λαού μας. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι όσο δουλεύει ιδεολογικά και πολιτικά το κόμμα στην παραγωγή και εξέλιξη των θέσεών του, τόσο η συμμετοχή του στην ταξική πάλι θα είναι πιο δυναμική, πιο δημιουργική, πιο ζωντανή, πιο ενεργή. Ενώ ταυτόχρονα η ίδια η συμμετοχή στην ταξική πάλι θα δίνει τη δυνατότητα να γίνονται πιο στέρεα βήματα και στις θεωρητικές επεξεργασίες. Δεν είναι τυχαία η συνεισφορά του ΚΚΕ στη συγκρότηση νέων σωματείων, στη μεγάλη προσπάθεια για την ανασυγκρότηση του εργατικού κινήματος μετά από δεκαετίες κυριαρχίας των γραφειοκρατικών ξεπουλημένων και εργοδοτικών ηγεσιών. Δεν ήρθε ουρανοκατέβατη η δράση των κομματικών δυνάμεων μέσα στις συνθήκες του κορονοϊού, των απαγορεύσεων και των περιορισμών, που ήταν αποκούμπη για όλους μας μέσα σε ένα τέτοιο τόσο μαύρο φόντο εκείνη της περίοδου. Για να ολοκληρώσω, θα αναφερθώ στο κορυφαίο, κατά την άποψή μου, γεγονός των τελευταίων χρόνων. Αλήθεια, τι χαρακτήρα θα είχαν οι αντιδράσεις που ακολούθησαν το έγκλημα στα τέμπη, αν δεν υπήρχε η δράση του ΚΚΕ και των δυνάμεων του ΠΑΜΕ, που δίνοντας το σωστό προσανατολισμό πίεσαν και προχώρησαν στο να γίνουν δύο μεγάλες απεργίες με παλαιλαδική εμβέλεια και να αναδείξουν την πολιτική διάσταση της εγκληματική συνέπειας που έχει η πολιτική του κεφαλαίου την ώρα που τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης κρύφτηκαν κυριολεκτικά για να μην τους αποδοθούν οι ευθύνε που τους αναλογούσαν. Στις μέρες που έρχονται σύντροφοι, με τις επιλογές του κεφαλαίου να επιβάλλουν στο λαό μας νέα μέτρα πλήττοντας τα δικαιώματα της εργατικής τάξης, της υπαλληλία και των αυτοαπασχολούμενων, τώρα που ο υπεριαλισμός δημιουργεί γεγονότα στην περιοχή μας που θα βάλουν σε απαιτητικέ δοκιμασίες τους λαούς μας, η συμπόρευση με το ΚΚΕ είναι ο δρόμος για κάθε αγωνιστή. Κάθε εργαζόμενο που θέλει να διεκδικήσει μία ζωή που θα βάζει μπροστά τις ανάγκες μας και όχι τα κέρδη τους. Η συστράτευση όλων μας Δίπλα στις κομμουνιστικές δυνάμεις είναι ο δρόμος για μια νέα κοινωνία, χωρίς εκμετάλλευση, χωρίς εκμεταλλευτές.